Τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία είναι ότι, εντάξει, μιλάμε τώρα για μια επένδυση που προφανώς χρηματοδοτείται από το πολυδιαφημιζόμενο Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους εθνικούς πόρους και τα αποτελέσματά της αφορούν αποκλειστικά τον μονοπωλιακό όμιλο που θα την υλοποιήσει. Και θα πούμε πλευρές. Πρόκειται για μια επένδυση που στη λειτουργία της αξιοποιεί ελάχιστους εργαζόμενους, το πιο πιθανό από το εξωτερικό, ενώ ο εξοπλισμός θα είναι αποκλειστικά εισαγόμενος με πολύ μικρή συνέργεια με τη σχετική ελληνική παραγωγική βάση. Σχεδιάζει την επένδυση, οι υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν μάλλον για αυτή την επένδυση είναι έτοιμες, τις έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι, δεν γίνονται αντίστοιχες επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, ασκούνται άρα πιέσεις σε δίκτυα που ήδη βρίσκονται σε οριακή κατάσταση λειτουργίας. Και το data center έχει μεγάλες ανάγκες υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, διεθνούς διαδικτύου, νερού, και τα οποία θα αξιοποιεί δωρεάν η Microsoft. Τέλος, τα ψηφιακά κέντρα λειτουργούν συνολικότερα σε ένα αντιδραστικό πλαίσιο που αφορά μεταξύ άλλων και το ποιο συλλέγει και ποιο αξιοποιεί την πληροφορία. Η ανησυχία δε αυξάνεται αν συνδυαστεί και με τις πρόσφατες δηλώσεις ότι όλοι εν δυνάμει παρακολουθούνται και δεν εξαιρείται κανείς. Και είναι κάπως αντιφατικό τώρα να μια τέτοια εμβληματική επένδυση, όπως λέτε, να δρομολογείται σε μια περιοχή που βασικές ανάγκες για τους κατοίκους δεν καλύπτονται, ανάγκες ίδρευσης, αποχέτευσης, νοσοκομεία, δρόμοι διαφυγής για μεγάλα ατυχήματα. Είναι αντιφατικό, αν όχι, και θα ήταν και αστείο αν δεν ήταν επικίνδυνο. Τώρα, για τις ΜΠΕ συγκεκριμένα, επειδή και αυτά τα ζητήματα έχουν την ουσία τους, αν και δεν είναι το κύριο, αναφέρεται ότι δεν θα είναι σημαντική η κατανάλωση ενέργειας, ότι θα είναι από ΑΠΕ, ενώ η πρόβλεψη για φωτοβολταϊκά σε κάθε κτίριο σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει την τεράστια κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται. Και από την άλλη, ζητάμε από τους κατοίκους της περιοχής, όπως ζητείτε συνολικά από τους κατοίκους, να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας. Η κατανάλωση νερού της εγκατάστασης για την ψήξη της θα φέρει αυξημένες πιέσεις σε μια περιοχή που έχει σοβαρά ζητήματα λειψιδρίας και είναι τώρα τα μέτρα που αναφέρονται είναι ότι θα καταγράφεται σε αρχείο η κατανάλωση. Ας βγάλουμε συμπεράσματα. Οι καταστάσεις βρίσκονται σε μια περιοχή με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Στην πράξη, η ΣΜΠΕ δεν αναλύει αυτό το κίνδυνο. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται καμία στοχευμένη αναφορά στο θέμα της διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων, που είναι επικίνδυνα στο μεγαλύτερο μέρος τους λόγω της φύσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, που θα παράγονται και κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης και κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων. Και δεν υπάρχει καμία επεξεργασία για τα πορέοντα όμβρια από τους υπαίθριους χώρους της εγκατάστασης, τα οποία ξεπλένουν και μεταφέρουν πλήθος ρήπων. Αναφέρθηκε κιόλας ότι 2 εκ των 3 εγκαταστάσεων είναι σε περιοχή εκτός σχεδίου και προβλέπεται η αλλαγή χρήσης γης. Για όλους αυτούς τους λόγους και με ιδιαίτερο βάρος στην ουσία που αναφέραμε αρχικά, θα καταψηφίσουμε.